Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι το Play Then Play, η web εκπομπή του eSports.gr. Είναι 5η, 18 Νοεμβρίου 2021 και τα λέμε με απόσταση 2 εβδομάδων από την τελευταία φορά, καθώς ένα αξεπέραστο τεχνικό πρόβλημα την περασμένη εβδομάδα δεν μας επέτρεψε να βγάλουμε την εκπομπή. Ωστόσο, είμαστε εδώ, είμαστε και πάλι μαζί σας και θα τα πούμε λίγο συμπυκνωμένα και θα τα πούμε και καλά και θα τα πούμε και αρκετά. Με Super League 1, τη Super League 2 που επιτέλους ξεκίνησε και άρχισε τον δικό της μαραθώνιο και το δικό της τρέξιμο, με εθνική ομάδα που ήταν και η αιτία που δεν είχαμε πρωτάθλημα στην Super League 1 στη μεγάλη κατηγορία, και θα ξεκινήσω από αυτό ακριβώς. Δηλαδή από το πιο πρόσφατο, και το πιο πρόσφατο φυσικά ήταν η επισφράγηση της αποτυχίας της εθνικής ομάδος του Ολλανδού Φαν Σιπ, και είναι αδιανόητο ένας δις αποτυχημένος προπονητής σε διεκδίκηση 2 διοργανώσεων μεγάλων και National League ως προς την παρουσία της εθνικής στο Euro, όσο και με το Mundial, να έχει από αποτυχία σε αποτυχία και να υπάρχει στην Ομοσπονδία η σκέψη για ανανέωση. Στο eSports.gr επιλέξαμε να μην ασχοληθούμε καθόλου με αυτά που κατά τη γνώμη μας δεν ήταν σοβαρά και ήταν αστεία, επειδή η ομάδα είχε χάσει μόνο με 1-0 στο προτελευταίο μάτς των προγραμματικών του Μουντιάλ με την Ισπανία, να εμφανίζεται ότι ο Φαν Σιπ και η Ομοσπονδία είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Αυτό το έγκλημα δεν είναι δυνατόν να γίνει και δεν θα το έκανε και η πιο αστεία διοίκηση μιας ομοσπονδίας, να δώσει τρίτη ευκαιρία σε έναν αποτυχημένο προπονητή. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να συμβεί ποτέ αυτό. Θα μου πείτε, στην Ελλάδα όλα μπορούν να συμβούν και όλα μπορεί να γίνουν και μερικές φορές γίνονται, αλλά αυτή η γελοιότητα δεν μπορεί να περάσει έτσι, και η εθνική, εάν δεν απαλλαγεί από τους μανατζαρέους, προκοπή δεν πρόκειται να δει με τίποτα και με κανέναν. Φυσικά και μια περίπτωση τύπου επιστροφής Φερνάντο Σάντος, μετά όμως τα μπαράζ στα οποία έμπλεξε η Πορτογαλία, δηλαδή μετά το Μάρτιο, και αφού οι δικές μας επίσημες υποχρεώσεις πια ξεκινάνε τον Ιούνιο του 2022, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Θα ήταν ευχής έργων να έρθει ο Φερνάντο Σάντος ξανά. Μακάρι να έρχονταν ο Φερνάντο Σάντος ξανά στην εθνική ομάδα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση, ωστόσο αφήστε το στο πίσω μέρος του μυαλού σας, και φυσικά είναι έγκλημα να μείνει ο αποτυχημένος δις Φαν Σιπ στην εθνική ομάδα. Αυτό να το βάλουν καλά στο μυαλό τους οι φωστήρες που τον υποστηρίζουν μέσα στο πάρκο Γουδί, εκεί δηλαδή που εδρεύει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μια Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που είναι στη δίνη της αντιπαράθεσης με τον Αβγενάκη, με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον Λευτέρη Αβγενάκη, ο οποίος έχει ως ξεκάθαρο στόχο την ανατροπή της σημερινής κίτρινης κυριαρχίας στην Ομοσπονδία, δηλαδή της φιλοαεκτζίδικης αυτή τη στιγμή ΕΠΟ, ανατροπή μέσω μιας έκτακτης κατάστασης που θα έρθει με τη βοήθεια FIFA και UEFA, έτσι ώστε να έχουμε μια διοικούσα επιτροπή, μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή, όπως είχε κάνει επί ΣΥΡΙΖΑ στην διακυβέρνηση της χώρας ο αλής του μνήμης Σταύρος Κοντονής, πάλι ποτέ υφυπουργός αθλητισμού, τοποθετώντας δοτή διοίκηση με τον Δρόσο τότε, τον Ιωάννη Δρόσο. Θα το δούμε αυτό. Πάντως η ΕΠΟ είναι αρκετά αυτή την
εποχή στριμωγμένη και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα καταφέρει να βγει από αυτό το τούνελ μια ΕΠΟ που ούτως ή άλλως για το θέμα του Προέδρου θα έχει εκλογές στο τέλος Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση. Να δούμε όμως μέχρι τότε, επειδή υπάρχουν πολλοί μήνες μπροστά μας, εάν αυτή η πίεση που ασκείται από το Υφυπουργείο και φυσικά υποστηρίζεται από πολλά μεγάλα κλαμπ πλην της ΑΕΚ φυσικά, αν θα φέρει πολύ πολύ πιο γρήγορα ραγδαίες εξελίξεις. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και θα το βλέπουμε. Δεν θα πάω στην Super League 1, η οποία είχε διακοπεί και για την οποία δεν έχουμε μιλήσει καν για την εναντιαγωνιστική πρώτης διακοπής των εθνικών ομάδων, αλλά θα πάω στην Super League 2 πρώτα και θα κλείσουμε σήμερα με την Super League 1. Η Super League 2 λοιπόν είναι μια κατηγορία πολύπαθη, η οποία μετά κόπων και βασάνων κατάφερε να ξεκινήσει. Κατάφερε λοιπόν να ξεκινήσει και να έχουμε την πρώτη και τη δεύτερη αγωνιστική να έχει παιχτεί ήδη στο γήπεδο. Τα αποτελέσματα λίγο πολύ τα ξέρετε. Όπως ήρθαν τα πράγματα, δεν θα μπω στη διαδικασία να σας τα διαβάσω και να σας τα πω, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα είναι άτοπο τη δεδομένη στιγμή. Ωστόσο, πρέπει να πούμε 2-3 πράγματα τα οποία μας έκαναν εντύπωση και που αξίζει να τα δούμε, γιατί κάτι δείχνουν. Είχαμε την πρώτη, αν θέλετε, γκέλα του Λεβαδιακού αγωνιστική, αυτό το 1-1 που έφερε τη δεύτερη αγωνιστική στη Ρόδο απέναντι στον Διαγορά. Έχουμε το 2-2, το 2-2 της Κηφισιάς στον ίδιο όμιλο, στον δεύτερο όμιλο, στον νότιο όμιλο που αυτά κρατάω. Η ΑΕΛ έχει ξεκινήσει νικηφόρα που την πρώτη αγωνιστική είχε ρεπό από τον πρώτο όμιλο το Βόρειο και η Ξάνθη ως προς τις ομάδες που λογίζονται ως φαβορί είχε γκέλα στο πρώτο μάτς, νίκησε στο δεύτερο και ήδη η Ξάνθη είναι αυτή η οποία σχόλασε τον απίθανο που είχαν επιλέξει η δική της μάνατζερ και γενικοί και λοιποί τρεχάνεμενοι και διοικούντες και είχαν φέρει ως προπονητή, επέλεξαν να φέρουν τον Κιχαγιά, τον Νίκο Κιχαγιά, ένα δικό τους παιδί και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητή σε άλλες θέσεις, σε άλλα πόσα της ομάδος, όχι βέβαια σαν πρώτο προπονητή. Βέβαια ο Κιχαγιάς δεν είναι τενές για να αλλάξει έτσι τα πράγματα, να τους αναστήσει όπως έγινε πέρσι μετά από την ατυχής εντελώς επιλογή αυτού του Αυστραλού προπονητή που είχαν επιλέξει. Βέβαια φέτος η Ξάνθη επέλεξε πολύ νωρίτερα να αλλάξει τον προπονητή και να φέρει σίγουρα τον Κιχαγιά που σίγουρα είναι καλύτερος από τον απίθανο που είχαν επιλέξει το καλοκαίρι. Για τον Λεβαδιακό θέλω να πω ότι αν δεν σοβαρευτεί αγωνιστικά να παίρνει τα αποτελέσματα γρήγορα, θα έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Δεν μπορεί μια ομάδα που θέλει να πάρει πρωτάθλημα και θέλει να ανέβει να χάνει βαθμούς από τη δεύτερη αγωνιστική και να κάνει γκέλες, γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία πίεσης από την αρχή. Και θέλω να πω κάτι για να μην παρεξηγηθώ. Super League 2 για μένα είναι οι ομάδες οι οποίες διεκδικούν την άνοδο. Super League 2 για μένα είναι οι γηγενείς ομάδες της κατηγορίας. Super League 2 για μένα και για αυτούς που πραγματικά ασχολούνται με τη δεύτερη κατηγορία ανεξαρτήτως του ονόματος, είναι οι ομάδες της κατηγορίας. Δεν είναι οι ομάδες που μπήκαν, που χώθηκαν μέσα για χατήρια προς εξυπηρέτηση των μεγάλων ομάδων, των μεγάλων ΠΑΕ, και τα χατήρια τα έκανε ο Αβγενάκης, ο οποίος θέλοντας να εξυπηρετήσει τους Big Four και το ατελείωτο σε πολλές περιπτώσεις roster τους, δημιούργησε τις ομάδες Β,
για να μπορούν να παίζουν και εκεί οι ομάδες, οι παίκτες οι οποίοι προέρχονται είτε από τραυματισμούς από την πρώτη ομάδα, είτε από ποδοσφαιριστές που δεν έχουν τη δυνατότητα πολλών αγώνων, άρα για να μένουν σε καλή κατάσταση να παίζουν στην δεύτερη την τάξη κατηγορία. Αυτές οι ομάδες που δεν έχουν και πολύ φυσιολογικό είναι αυτό δικαίωμα ανόδου, είναι ομάδες που μπήκαν τσόντα στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας για να εξυπηρετήσει ο Αβγιαννάκης απλά τους μεγάλους. Και για μένα λοιπόν το βασικό έχει να κάνει με τις ομάδες που διεκδικούν την άνοδο. Δεν είναι ούτε ο Ολυμπιακός Β, ούτε ο Παναθηναϊκός Β, ούτε η ΑΕΚ Β, ούτε ο ΠΑΟΚ Β ή ανάποδα να τους πάρετε και να τους πείτε με όποια σειρά επιθυμείτε. Η Β Εθνική είναι οι ομάδες που είναι της κατηγορίας. Είτε αυτή είναι η Νίκη Βόλου, είτε είναι η Βέρεια, είτε είναι ο Λεβαδιακός, είτε είναι η ΑΕΛ, είτε είναι η Ξάνθη, είτε όλες οι ομάδες τέλος πάντων οι οποίες είναι της κατηγορίας. Μια κατηγορία που τελικά ξεκίνησε με 34 ομάδες, που ξεκίνησε με δύο αγωνιστικές πρώτες κολοβές. Έχουμε την Καβάλα που δεν έχει παίξει κανένα μάτς, θα παίξει την τρίτη αγωνιστική με ποδοσφαιριστές, βαφτισμένους ως ποδοσφαιριστές, ακόμα κι αν είναι από άλλα αθλήματα, για να κατεβαίνει η ομάδα, γιατί στον τρίτο μηδενισμό δεν θα υφίσταται στην κατηγορία. Τα δύο πρώτα μάτς της Καβάλας θα κριθούν δικαστικά, καθώς η ομάδα ήταν αδύνατο να κατέβει, είχε πρόβλημα με τα δελτία. Το τρίτο μάτς θα γίνει, θα σας διαβάσω την τρίτη αγωνιστική και η τέταρτη αγωνιστική θα είναι καπάκι, είναι η πρώτη μεσοβδόμαδη και όχι εμβόλυμη, όπως λανθασμένα πολλοί άνθρωποι και από το χώρο της δημοσιογραφίας λένε εμβόλυμη μια αγωνιστική που γίνεται στη σειρά της αλλά μεσοβδόμαδα. Εμβόλυμο είναι το μάτς Τρικάλων Ολυμπιακού Β που δεν έγινε την δεύτερη αγωνιστική και θα γίνει εν ευθέτω χρόνο μέσα στο Δεκέμβριο και ενώ θα έχουν κυλήσει οι αγωνιστικές. Λοιπόν, εδώ όμως δεν θα κάνουμε μαθήματα ελληνικών, ωστόσο ορισμένα πράγματα πρέπει να τα λέμε και να τα αντιλαμβάνεστε και να τα ξέρετε κι εσείς. Έχουμε λοιπόν αυτό και είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον για το A-Sports και τουλάχιστον για μένα προσωπικά, πρωτάθλημα Super League 2 είναι οι ομάδες που διεκδικούν πράγματα και όχι οι ομάδες που μπήκανε τσόντα. Οι ομάδες αυτές θα μπορούσαν πράγματι οι μεγάλες ομάδες με τις ομάδες Β να δώσουν κάτι σε αυτό το πρωτάθλημα, εάν πραγματικά τα λόγια του Υπουργού Αθλητισμού ήταν αληθινά. Όταν επί της ουσίας εξαπάτησε το καλοκαίρι τις ομάδες και τη διοργανώτρια, λέγοντας ότι η είσοδος των ομάδων Β που προβλέφθηκε στο αθλητικό νόμο και όχι νομοσχέδιο, γιατί πλέον είναι νόμος, που έλεγε και υποσχόταν ότι αυτή η είσοδος θα φέρει περισσότερα χρήματα στην κατηγορία. Ποια χρήματα, κύριε Αβγιαννάκη, και νομίζω και ότι και οι ομάδες γνωρίζουν ότι έχουν εξαπατηθεί όταν το πρωτάθλημα έχει ήδη δύο αγωνιστικές και δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Λοιπόν, είπα για την Καβάλα, να πω ότι η Ζάκυνθο στην πρώτη αγωνιστική το μάτς της θα κριθεί δικαστικά, διότι και αυτό δεν διεξήχθη, αλλά τη δεύτερη αγωνιστική η Ζάκυνθος μπήκε στο πρωτάθλημα, έχασε εντός έδρας από το Εγάλεο και θα συνεχίσει και αυτή όπως μπορεί, με όποιο ρόστερ μπορεί και όπως μπορεί μέχρι να πάμε στις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Αυτό που θέλω να πω για την Super League 2 είναι ότι θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη διαφάνεια, περισσότερο φως και αυτό μπορεί να δοθεί ως ένα βαθμό μέσα από τις ελληνικές μεταδόσεις. Όπως λοιπόν ήρθαν τα πράγματα και επειδή θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο την τρίτη αγωνιστική, την Τετάρτη και μαζί με ένα μάτς που θα γίνει την Πέμπτη θα έχουμε την τέταρτη αγωνιστική και την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαστε στην πέμπτη αγωνιστική. Δεν υπάρχουν πια περιθώρια. Αυτό που μπορώ με τα βεβαιότητας να σας πω είναι ότι η ΕΡΤ δεν πρόκειται να δώσει ούτε ένα ευρώ παραπάνω από την πρότασή της. Αν λοιπόν οι ομάδες δεν δουν πλέον την κατάσταση κατάματα, παρά το γεγονός ότι έχουν δίκιο, παρά το γεγονός ότι αδικούνται από τα χρήματα που τους προσφέρονται, δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα περισσότερο. Ακόμα και αν ενδιαφερθούν άλλοι σταθμοί, δεν θα υπάρχει κεντρική διαχείριση
θα μπερδευτεί τελείως το πράγμα και δεν πρόκειται να πάρουν από πουθενά χρήματα. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι θα πρέπει να σπεύσουν οι ομάδες μέσα στην επόμενη εβδομάδα να καθίσουν και να υπογράψουν, διότι αν περάσει και η πέμπτη αγωνιστική χωρίς τηλεοπτική κάλυψη και τα χρήματα που τους έχει προσφέρει η ΕΡΤ, η οποία επί της ουσίας δεν ενδιαφέρεται και τους έχει γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, και αυτά τα χρήματα θα τα δουν μειωμένα. Να σπεύσουν λοιπόν και να υπογράψουν συμβόλαιο με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσε η ΕΡΤ. Κακός, αλλά αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, διότι διαφορετικά θα μείνουν στον άσο. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, αυτό που σας μεταφέρω σήμερα. Λοιπόν, θα σας πω το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής και στους δύο ομίλους της Super League 2 αρχικά, και θα προχωρήσουμε στη Super League 1. Λοιπόν, Ολυμπιακός Β' ΑΕΛ, Πανσεραϊκός Τρίκαλα και Ηρακλής ΠΑΟΚ Β'. Είναι τα τρία μάτς του Σαββάτου στον πρώτο όμιλο, όπου πρώτος όμιλος είναι Βόρειος. Την Κυριακή έχουμε τα υπόλοιπα μάτς που είναι Βέρεια Ολυμπιακός Βόλου, Απόλλων Πόντου Νίκη Βόλου. Η Νίκη Βόλου που θέλω να πω ότι αδικήθηκε στον αγώνα της με τη Βέρεια, ισοφαρίστηκε με ένα πέναλτι που δεν ήταν πέναλτι σε αυτό το τελικό 2-2 και οφείλω να το πω δημόσια. Αναγέννηση Καρδίτσας Αλμοπός Αριδέας, Πιερικός Καβάλα και Ξάνθη Θεσπρωτός είναι η τρίτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο, το Βόρειο. Στον δεύτερο όμιλο έχουμε το εξής πρόγραμμα: Εγάλη Όφη Ιεράπετρας, Ηρόδοτος Ζάκυνθος, Λεβαδιακός Χανιά, ίσως στο πιο ενδιαφέρον μάτς ανάμεσα σε ομάδες γηγενείς της κατηγορίας, Επισκοπία Σέρας Βλαχιώτη, Κηφισιά Εργοτέλης, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο Εργοτέλης είναι μια σταθερά σοβαρή ομάδα της κατηγορίας, ΑΕΚ Β' ΑΕΚ Καραϊσκάκης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός Β'. Όλα αυτά τα μάτς 3 η ώρα το Σάββατο. Και την Κυριακή γίνεται το Ρόδος Διαγόρας, ένα τοπικό ντέρμπι. Μετά από δύο αγωνιστικές θα σας πω επιτροχάδιν τη βαθμολογία και στο πρώτο και στο δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας. Η Βέρεια σε δύο αγώνες έχει 4 βαθμούς. Ολυμπιακός Β' και ΑΕΛ σε έναν αγώνα 3 βαθμούς. Όσους σε δύο αγώνες του Αλμοπός Αριδέας. Η Αναγέννηση Καρδίτσας με έναν αγώνα, γιατί υπάρχει και ένα μάτς που δεν έχει παίξει, έχει 3 βαθμούς. Ο Θεσπρωτός από εδώ και κάτω είναι με 2 αγώνες, όλες οι ομάδες έχει 3 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός Βόλου 2, ο Πανσεραϊκός 2, η Νίκη Βόλου 2 με 2 ισοπαλίες. Ο Ηρακλής 2 βαθμούς με 2 ισοπαλίες. Και έχουμε τα Τρίκαλα 1 βαθμό σε 1 μάτς. Τον Απόλλωνα Λάρισας με 1 βαθμό σε 2 μάτς. Τον ΠΑΟΚ Β' με 1 βαθμό σε 2 μάτς, την Ξάνθη με 1 βαθμό σε 1 μάτς, γιατί είχε και το ρεπό της. Ο Πιερικός είναι με 1 βαθμό σε 2 μάτς και έχουμε την Καβάλα που είναι με 0 γιατί δεν έχει παίξει καθόλου, και τον Απόλλωνα Πόντου που έχει παίξει 1 μάτς και έχει 0 βαθμούς και αυτός. Πάμε στο δεύτερο όμιλο και λέμε ότι εδώ έχουμε την Κηφισιά και την ΑΕΚ Β' με 6 βαθμούς. Μας ενδιαφέρει η Κηφισιά και όχι η ΑΕΚ Β', όπως καταλαβαίνετε. Ο Διαγόρας έχει 4 βαθμούς, ο Λεβαδιακός 4 βαθμούς και το Εγάλεο 4 βαθμούς, όσους βαθμούς και η Ρόδος, όλες αυτές οι ομάδες με 2 μάτς. Η Καλυθέα έχει 3 βαθμούς σε 1 μάτς. Ο Εργοτέλης έχει 3 βαθμούς σε 2 αγώνες. Όσους βαθμούς έχει και η ΑΕΚ Καραϊσκάκης σε 2 αγώνες επίσης. Τα Χανιά έχουν 2 βαθμούς σε 2 μάτς με 2 ισοπαλίες. Ο Ασέρας Βλαχιώτη 1 βαθμό σε 2 μάτς και ο Ηρόδοτος επίσης 1 βαθμό σε 2 μάτς.
Όφη Ράπετρας, Ζάκυνθος, Καλαμάτα έχουν 0 βαθμούς σε ένα μάτς. Η Επισκοπή έχει 2 μάτς με 0 βαθμούς και ο Παναθηναϊκός Β' έχει 0 βαθμούς σε 2 αγωνιστικές. Κλείνουμε το κεφάλαιο της Super League 2. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρα αυτά που σας είπα για την κατηγορία και εντός και εκτός γηπέδων. Για να πάμε στην Super League 1, η οποία έχει τη 10η αγωνιστική. Πριν από τη 10η αγωνιστική και πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, είχαμε την 9η, η οποία διέψευσε πρώτα απ' όλα να πω όσους θεωρούσαν ότι η ΑΕΚ θα πέρναγε εύκολα ή δύσκολα από τη λεγόμενη γειτονιά και από τη Ριζούπολη, γιατί ο Απόλλων ήρθε 2-2 με την ΑΕΚ στο γήπεδό του και μπορώ να πω ότι η ΑΕΚ έσωσε το βαθμό στο τέλος, διότι αν και προηγήθηκε ο Απόλλων γύρισε το μάτς. Γνωστά αυτά, οφείλω όμως να τα πω. Να πω ότι ο Ατρόμητος δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη με τίποτα στο πρωτάθλημα, είχε ιτηθεί από τον Όφη 2-0. Ξέσπασμα του ΠΑΣ Γιάννενα επί του Πανετολικού με 3-0. Από εκεί πέρα είχαμε την σπουδαία επικράτηση της Λάρισας μέσα στον Αστέρα Τρίπολης, στην Τρίπολη, όπου ο Αστέρας Τρίπολης οι Αρκάδες είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα όταν δεν παίζει ο Μπαράλες. Είχαμε το επεισοδιακό μάτς αυτό στο Βόλο με τον Νούπουσου Βόλο και τον Άρη με μία ώρα διακοπή, 1-2 αγωνιστικά κέρδισε ο Άρης. Πήγαν στο αθλητικό δικαστή, είχαμε μία απόφαση για μένα πρόκληση, όπου καμία από τις δύο ομάδες δεν τιμωρήθηκε, αλλά είχαμε μόνο χρηματικό πρόστιμο, βαρύ και μεγάλο, αλλά μόνο χρηματικό πρόστιμο και όχι κυκλισμένο των θυρών. Είχαμε την νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί του Ιωνικού και είχαμε την σπουδαία επικράτηση του ΠΑΟΚ μέσα στη Λεωφόρο με 1-3 επί του Παναθηναϊκού. Τα παράλογα βέβαια ήταν ότι πέταξαν μπουκάλια οι οπαδοί της ΑΕΚ στη Ριζούπολη. Το πρόστιμο το έφαγε ο Απόλλωνας 3.000, αφού αυτό το έκτρωμα του πειθαρχικού κώδικα όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι με νορμάλ ή μη νορμάλ τρόπο φιλοξενούμενοι οπαδοί, την ευθύνη αποκλειστική την έχει μόνο η γηπεδούχος ομάδα. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά είναι και κάτι που εμποδίζει και τους οργανωμένους οπαδούς να πάνε οργανωμένα σε ένα εκτός έδρας μάτς. Λοιπόν, η 10η αγωνιστική είναι στα 3, δηλαδή έχουμε Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα μάτς, Βόλος Όφη στις 3, Άρης ΠΑΣ Γιάννενα στις 7.30, Ιωνικός Αστέρας Τρίπολης στις 7.30, την Κυριακή έχουμε Πανετολικός Απόλλωνος Μύρνης, νομίζω ότι καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το μάτς, η μία ομάδα έχει 6 βαθμούς, ο Απόλλωνας, ο Πανετολικός έχει 5, ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7.30 την Κυριακή που είναι το μάτς της αγωνιστικής και Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 7.30 ίδια ώρα, ένα μάτς με τον Ατρόμητο που έχει πρόβλημα και ως προς τεχνική του ηγεσία, έχει σχεδόν όλο το team, παράσχος και λοιποί, κορονοϊό και δεν θα καθίσουν στον πάκο. Και τη Δευτέρα έχουμε την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής με το Λαμία Παναθηναϊκός, να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να κάνει κάτι εκτός έδρας επιτέλους. Ήταν το Play the Play, ήταν η web, εκπομπή του eSports. Θα έχουμε εκπομπή Δευτέρα ή Τρίτη με πολύ SL2 για να τα πιάσουμε τα πράγματα όπως πρέπει και φυσικά με Super League 1. Αυτά για σήμερα. Γεια σας.